Κάτσε να φτιάξουμε την τσέχνη, είμαστε ένα κινήτη μέσα, έτσι μπράβο. Για πες τα χίλια τώρα. Είμαστε συμβασιούχοι, 1300 άτομα είμαστε στο νοσοκομείο, 350 είμαστε συμβασιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων. Βιάστηκα. Είναι από η ΣΟΧ που είναι η περισσότερη, η επικουρική και του ΟΑΕΡ. Είμαστε μετέωροι, έχουμε πανδημία, έχουμε προσφέρει πάρα πολλά. Στηρίζουμε το νοσοκομείο από τη θεμελίωση, κύριε Κικίλια, γιατί είμαστε από τα υπόγεια μέχρι τον τελευταίο όροφο. Προσφέρουμε πάρα πολλά σε αυτό το τομέα. Με την πανδημία προσφέραμε τα πάντα, ό,τι μας ζήτησαν, την κυριολεξία, και θέλουμε κάπως, δηλαδή τουλάχιστον δικαίως, τώρα. Όχι δικαίως, μόνο δικαίως. Δεν ζητάμε νομιμοποίηση. Τουλάχιστον μια παράταση μέσα στο παρόν. Και τους 4.000 που ήταν από τον... Α, θα με γράφετε, όχι μόνο θα τα λέω, θα με γράφετε κιόλας, ωραία. Ναι, ό,τι πείτε είναι ατσιμπόδιο. Και τους 4... Θα έρθαμε, παιδιά, μισό λεπτό. Θα έρθω αμέσως. Και τους 4.000 του ΑΕΡ, παρόλο που το αντίθετο των θρυλουμένων, εγώ τους ανανέωσα για μία ακόμη χρόνια. Έτσι δεν είναι. Και εσάς τους ΣΟΚ θα δούμε τι θα κάνουμε και θα το παλέψουμε. Υπάρχει καλή διάθεση. Επικουρική όμως έχουμε το Σεπτέμβριο, τελειώνει επικουρική. Ξεκινάμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους επικουρικούς, θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αναπτυξιακά όπως είναι το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Τα παλιά προγράμματα ανανεώνονται ανά διετία. Άμα θέλετε, μπορούμε να τα δούμε ένα-ένα με την ΗΠΕ, με την κυρία Μπουρμπουδά και δεν θα κάνουμε. Εντάξει. Χάρηκα πολύ που σα δώσα, κυρία Μπουρμπουδά. Κύριε συνάδελφοι, τι κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να δίνουμε εμείς το παράδειγμα, να τα πούμε αναλυτικά με όλους, όχι ο ένας πάνω στον άλλον. Έτσι, έχουμε ακόμα πανδημία, έχουμε κόσμο και πολίτες και τουρίστες στα Χανιά και θέλω να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια από εδώ τώρα. Και αγόρια, καλώς ορίσατε. Έτσι. Καλώς ορίσατε. Είπα κορίτσια, μην παρεχθείτε και αγόρια. Γεια σας, τι κάνετε. Καθαρίστρες και όλοι. Θέλουμε την άποψή σας και μια λύση. Όχι μια προσωρινή λύση, όπως είπατε. Εσείς είστε ΣΟΧ, ΟΑΕΔ και... Όλοι. Εσείς είμαστε. Αυτό που θέλουμε, μια όχι προσωρινή λύση, όπως είπατε στο Ηράκλειο, να μπούμε μέσω ΕΣΠΑ, τουλάχιστον για τα άτομα του ΟΑΕΔ, αλλά μια λύση, μια βέβαιη και σίγουρη λύση για την εργασιακή μας ανασφάλεια. Ποιο είναι το σύνταγμά μας και ποιοι είναι οι νόμοι. Στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων, για νέους ανθρώπους που αγωνίζονται και παλεύουν και τους έχουμε πάρα πολύ έναν και όλους μαζί, θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Είναι δεδομένο αυτό, το έκανα ήδη για τους 4.000 του ΑΕΔ πέρσι, παρά τα αντίθετα θρυλούμενα. Θα το κάνω ξανά, αλλά με τον δυνατό τρόπο. Να έχουμε την εργασιακή ανασφάλεια. Θα μας πει ο εργολάβος για μας. Η εργασιακή ανασφάλεια. Δεν έχω πειράξει κανέναν, εσάς είστε το αντίθετο. Η εργασιακή ανασφάλεια, δηλαδή θα πηγαίνουμε από χρόνο σε χρόνο και θα είμαστε κάθε Σεπτέμβριο, 8 Δεκέμβρη και θα φοβόμαστε να χάσουμε την δουλειά μας. Η συμβάση που πρώτο υπογράψατε, όχι με μπαίνετε, πρώην πολιτική ηγεσία, τις υπογράψεις ήταν ορισμένου χρόνου, ήταν συγνές συμβάσεις. Βλέπετε όμως και εσύ. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ, προκειμένου κατά το δυνατόν όλοι να παραμείνουν στο σπίτι. Αναγνωρίζετε το σπίτι με τις πάγκες και διαρκείς ανάγκες. Να είστε καλά.